Θα πάμε στην... Αμοργό. Αμοργό. Έχεις πάει? Στην Αμοργό δεν έχω πάει, θέλω πολύ να πάω. Εν τω μεταξύ, η Αμοργός, το κόσμημα αυτό, το κόσμημα αυτό των Κυκλάδων, ταξίδεψε μέχρι την μακρινή Νορβηγία, καθώς φιλοξενήθηκε στις σελίδες ενός πασίγνωστου νορβηγικού περιοδικού. Το ταξιδιωτικό περιοδικό Rice, αν Rice. Το προφέρω Rice σωστά. Rice ή Race. Θα μας κατευθύνει η κυρία Πόπη Δεσποτίδη, είναι αντιδήμαρχος τουριστικής και πολιτιστικής προβολής και κοινωνικής πρόνοιας στο Δήμο Αμοργού. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάνω κάτω τις ομορφιές, ειδικά όσοι έχουν επισκεφτεί την Αμοργό, τις γνωρίζουν οι Έλληνες. Ήρθε η στιγμή να τις μάθουν και οι Νορβηγοί και όχι μόνο. Ακριβώς. Ήρθε η ώρα να, μάθουν την Αμοργό σε όλη τη Σκανδιναβία. Ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έγκυο το περιοδικό Ρέις, με ένα εκτενές αφιέρωμα στην Αμοργό, στις ομορφιές της, στα μονοπάτια της, στη γαστρονομία της. Και περιμένουμε τώρα, θα υπάρχουν και άλλα αφιερώματα σε κάποια άλλα περιοδικά. Έτσι, αυτή ήταν η αρχή. Λοιπόν, γνωρίζω ότι πίσω από αυτές τις ξεχωριστές δημοσιεύσεις σε δημοφιλή περιοδικά, σε μια παγκόσμια κλίμακα, κρύβονται δραστήρια αυτοδιοικητικοί. Οπότε για να μας λέτε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες και άλλα ξεχωριστά δημοσιεύματα, να τα περιμένουμε. Να τα περιμένετε. Να πω την αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Πέσαμε σε δύσκολες συγκυρίες, όμως δεν σταματήσαμε. Μπορεί κάποια πράγματα να ακυρωθήκαν ή μπορώ να πω καλύτερα ότι κάποια πράγματα προσαρμοστήκαν σε αυτές τις νέες συνθήκες. Κυρία Δεσποτίδη, στην Αμοργό έρχονται έτσι οι τουρίστες ως επιτοπλίστων από τις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή οι Νορβηγοί έχουν επιστρέψει πίσω λέγοντας τα καλύτερα για το νησί σας. Κυρίως στην Αμοργό έρχονται οι Γάλλοι, λόγω της ταινίας, της γνωστής ταινίας, το Απέραντο Γαλάζιο. Σωστά, βέβαια. Να πω την αλήθεια, υπήρχε μεγάλη αύξηση τουριστών τα παλιότερα χρόνια από τη Σουηδία. Υπήρξε μια στάσιμη, δεν είχαμε τόσο πολλούς επισκέπτες από τη Σουηδία και τώρα πάμε πάλι να κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στις χώρες της Σκανδιναβίας. Μάλιστα. Η περσινή σεζόν τουριστικά πώς έκλεισε, πώς θα πήγατε? Ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Το χρειαζόμασταν και πιστεύω ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν για όλη την Ελλάδα. Και για να μιλήσω για τα νησιά εδώ της περιφέρειάς μας, έκλεισε με ιδιαίτερα χαρούμενα μηνύματα και πιστεύουμε σε μια καλύτερη σεζόν αυτή που μας έρχεται. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τη ζωή το χειμώνα στην Αμοργό, οι μέρες πώς κυλούν, πώς είναι τα πράγματα? Να σας πω ότι αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όμως ήσυχα. Είναι ένα μικρό νησί. Η μόνιμη κάτοικη είναι γύρω στους 2.000. Ναι. Αλλά υπάρχει μια άλλη μαγεία που εγώ καλώ όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει. Και είναι μια ηρεμία. Υπάρχει και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Αμοργού σε εβδομαδιαία, σε καθημερινή βάση. Πώς είναι η... Καθημερινή βάση. Ναι, ναι. Το Blue Star Ferries έρχεται καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει σύνδεση με Νάξο, Πάρο, με τις μικρές Κυκλάδες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φυσικά το τοπικό καράβι, το Σκοπελίτη, που συνδέει την Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες καθημερινά επίσης. Ναι. Και να πω την αλήθεια, εμείς μια επιθυμία μας είναι να υπάρξει και μια σύνδεση με την Κρήτη. Φυσικά θα ξέρω ότι είναι εφικτό να γίνει το καλοκαίρι, αλλά το προσπαθούμε. Και γιατί όχι, σίγουρα οι ομορφιές είναι κοινές σε πολλά νησιά και μεταξύ αυτών γνωρίζετε και τις ομορφιές της Κρήτης. Κυρία Δεσποτίδη, ερχόμενος βέβαια κάποιος στο νησί σας, τι θα δοκιμάσει έτσι από τοπικές γεύσεις, ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Λοιπόν, ξεκινάμε να πούμε για, για την παστίνα στο λικέρ, την ψημένη ρακή. Μετά, να αναφερθούμε στα γλυκά, έχουμε το παστέλι και το ξεροτίγανο. Ναι. Και όσον αφορά το φαγητό, το πιο γνωστό είναι το πατατάτο, το οποίο είναι ένα καθιερωμένο φαγητό που δίνεται στα πανηγύρια, στους γάμους μας, στις βαφτίσεις μας, το οποίο είναι μοσχαράκι κοκκινιστό με πατάτες κοκκινιστές. Ναι. Μετά έχουμε μια πλούσια γαστρονομία. Υπάρχουν οι τυρόπιτες, υπάρχουν τα τυριά μας, υπάρχει φυσικά η φάβα. Οι περισσότεροι... Η Αμοργός, όποιος την επισκεφτεί, ναι, θα φάει καλά. Ρακί και ξεροτίγανο. Εντόπισα εγώ δύο κοινές έτσι ονομασίες, γνωστές σε όλους τους, ναι, κριτικούς, οπότε ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν,
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Οι περισσότεροι κάτοικοι με τι ασχολούνται, η βασική ασχολία εκεί στην Αμοργό? Φυσικά ασχολούνται οι περισσότεροι με τον τουρισμό, όμως ναι. Υπάρχει κτηνοτροφία, γεωργία, αλία. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα νησιά στηρίζονται στον τουρισμό. Μάλιστα. Γιατί αν δεν υπάρξει τουρισμό στα νησιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί τίποτα άλλο. Κυρία Δεσποτίδη, την καλησπέρα μας από Κρήτη, με το καλό να τα ξαναπούμε και από κοντά, γιατί όχι. Αυτό, εγώ θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοιχτή η πόρτα της εκπομπής μας. Και το νησί μας. Να είστε καλά, τιμή μας, να είστε καλά. Λοιπόν...